Πάμε τώρα να δούμε τι τεκταίνεται στην Ευρώπη, που εκτός από την πανδημία μαστίζεται και, και με τον εμφύλιο ανάμεσα στις δυνατές χώρες του Βορρά αλλά και του Νότου. Έπειτα από παλινοδίες και κρυφά παζάρια μελετούν σχέδιο διάσωσης οικονομιών οι Βρυξέλλες. Με τον πολιτικό αναλυτή Γιάννο Χαραλαμπίδη θα τα κουβεντιάσουμε. Γιάννο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, υπό τη γερμανική απειλή οι Βρυξέλλες, που μέχρι τώρα απέτυχαν να δράσουν ως ενιαίος μηχανισμός προστασίας των οικονομιών, μελετούν ένα σχέδιο διάσωσης. Θα θέλαμε να μας πεις πού προσανατολίζεται αυτό το σχέδιο και εάν έχει διαφανεί μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Πρώτον, πρέπει να τονίσουμε ότι οι Βρυξέλλες είμαστε εμείς, δηλαδή τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, ότι τα θέματα της υγείας είναι αρμοδιότητες των κρατών μελών και όχι των Βρυξελών. Τρίτον, ότι όντως οι Βρυξέλλες όπως και οι υπόλοιποι έχουν ευνηδιαστεί. Τέταρτον, ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο τελευταίο συμβούλιο δεν κατάφεραν να εκδώσουν συμπεράσματα διότι έτυχαν του βέτο από πλευράς Ισπανίας και Ιταλίας διότι δεν έγινε δεχτή η θέση τους για ένα ευρωομόλογο. Ναι. Όμως είχε εκδοθεί μια δήλωση στο πλαίσιο της οποίας έχουν αποφασίσει και 27, όπως τονίζεται, να προταθεί ένα action plan, δηλαδή ένα σχέδιο δράσης, το οποίο θα περιλαμβάνει μακροπρόθεσμα στήριξη προς όλα τα κράτη και θα πρέπει να διατηρήσει την Ευρώπη σε πολιτική, οικονομική και κοινωνική συνοχή. Επί τη βάση αυτού του action plan έγιναν δηλώσεις την περασμένη εβδομάδα από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της οποίας επισημάνθηκε ότι έρχεται ένα νέο σχέδιο Marshall, στο πλαίσιο του οποίου τουλάχιστον θα δοθούν πρόσθετα 100 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων και ταυτοχρόνως για να μην χαθούν θέσεις εργασίας, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για να διατηρηθεί αφενός η κοινωνική συνοχή, η οικονομική συνοχή και να μην υπάρξουν κοινωνικές αναταραχές. Ναι. Διότι αυτά τα 100 δισεκατομμύρια, Γιάννο, είναι το πρόγραμμα Sure ή είναι κάτι άλλο, είναι επιπρόσθετα αυτά τα ποσά? Να σας πω, αυτά αναφέρονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι η επόμενη επταετία, η κλιμάκωση της συζήτησης για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή για τους προϋπολογισμούς, θα κλιμακωθεί επί γερμανικής προεδρίας, διότι απέτυχε η κροατική προεδρία. Συνεπώς, όταν λέμε για ένα σχέδιο, νέο σχέδιο Marshall, δεν είναι κάτι αόριστο. Είναι η στήριξη που έρχεται να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτον μέσω των προϋπολογισμών σε βάθος 7 ετίας και σε αυτά που αναφέρθηκε η πρόεδρος της Επιτροπής είναι πρόσθετα 100 δισεκατομμύρια. Δεύτερον, είναι αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι δηλαδή είναι έτοιμη να ξοδέψει ή να δώσει προς την αγορά κατά το δοκιμότερο 2,33 και πρόσθετα να τυπώσει άλλο ένα τρισεκατομμύριο ευρώ εάν χρειαστεί κατά το 2020 και να προχωρήσει και στην αγορά ομολόγων. Λόγω να βλέπουμε, ετοιμάσαμε και ένα γραφικό για αυτές τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δηλαδή αυτά τα 750 δισεκατομμύρια η αγορά του δημοσίου και του ιδιωτικού χρέους, τα 120 για την αγορά των αξιογράφων, αλλά και τα 2,3 τρισεκατομμύρια για να δοθούν, να καλύψουν ανάγκες των κυβερνήσεων, όπως επίσης και αυτό που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εκεί να χορηγήσει τι ποσά για επιχειρήσεις? Πρέπει να είναι γύρω στα 40, πρέπει να είναι στα 40 δις σε πρώτη φάση και έχουν ανακοινωθεί άλλα 80 την πρώτη φορά και 40 την περασμένη εβδομάδα για την έρευνα για να εξευρεθεί το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Και εδώ υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών κυρίως και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούγοντας μάλιστα τον πρόεδρο Τραμπ, είπε ότι θα καλυφθούν πρώτα, εάν εξευρεθεί το εμβόλιο ή οποιοδήποτε άλλο φάρμακο, πρώτα οι ανάγκες για τους Ευρωπαίους πολίτες και μετά για τους υπόλοιπους. Αντιλαμβάνεστε ότι ο καθένας θέλει να εξυπηρετήσει τους δικούς του πολίτες, καίγεται το σπίτι του καθενός και η αλληλεγγύη μπαίνει είτε σε μεγάλο βαθμό είτε σε λιγότερο βαθμό στο περιθώριο. Ναι. Τώρα, η ιστορία με το κορονοομόλογο, το λεγόμενο, ενταφιάστηκε οριστικά ή υπάρχει κάποιο παρασκήνιο, κάποια ζήμωση εκεί για να επανέλθει ως πρόταση?
Πολύ περισσότερο το θέμα του κορονοομολόγου ή του ευρωομολόγου είναι ιδεολογικό, κυρίως για τη Γερμανία και τους Βόρειους, υπό την εξής έννοια. Δεν εμπιστεύονται τους Νότιους ως προς τα δημοσιονομικά και ως προς την πειθαρχία, ναι, στους δείχτες και στην οικονομία. Όμως εδώ έχουμε μια ιδιάζουσα κατάσταση. Βεβαίως υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Το ένα στρατόπεδο της Ιταλίας και εννέα άλλων κρατών μελών, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Ισπανία, υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να εκδοθεί ο ευρωομόλογο για να καλυφθούν τουλάχιστον οι άμεσες ανάγκες των κρατών, τα οποία μετά την κρίση του κορονοϊού θα βρεθούν ενώπιον μιας άλλης οικονομικής, κοινωνικής κρίσης και πολιτικής, αν θέλετε. Αυτό που είπε ο Κίσιγκερ, δεν θα δούμε αν καταραίουν θεσμοί, αν καταραίουν κράτη και οικονομίες αντικειμενικά, αλλά θα το δούμε μέσα από την κατακραυγή του κόσμου, ο οποίος θα αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα, τα οποία θα μετατρεπούν σε κοινωνικά προβλήματα. Mm. Συνεπώς, λέει η Ιταλία και οι υπόλοιποι, ότι θα ήταν ορθότερο να εκδοθεί ένα ευρωομόλογο, γιατί διότι αν βγει η Ελλάδα ή η Ιταλία αυτή τη στιγμή στις αγορές για να εισπράξουν από δικά τους κρατικά ομόλογα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουν την αξιοπιστία που θα έχει ένα ευρωομόλογο το οποίο θα εγγυάται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δει κράτη όπως η Γερμανία. Αυτό σημαίνει όμως ότι η Γερμανία μαζί με τους υπόλοιπους θα υπομισθούν και την αποπληρωμή, θα υπομισθούν οποιαδήποτε προβλήματα θα προκύψουν και χρέη στην πραγματικότητα που υπάρχουν στις χώρες του ΝΑΤΟ, του Νότου, συγγνώμη. Συνεπώς, λέει η Γερμανία μαζί με την Ολλανδία και τους Βόρειους, ότι εφόσον υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, εκεί όπου υπάρχουν χρήματα, τα οποία έχουν βάλει από κοινού όλα τα κράτη-μέλη, και αλήθεια είναι ότι τη μερίδα του λέοντος την έχουν βάλει οι Γερμανοί με τους Βόρειους, μπορείτε να αποταθείτε εκεί, να δανειστείτε επί τη βάση όρο, δηλαδή στο πλαίσιο κάποιων νέων μνημονίων. Ναι. Τώρα, πόσο σκληρά θα είναι ή όχι, θα το δούμε στην πράξη, αν τελικά επιλεγεί αυτή η μέθοδος. Από την άλλη όμως, δεν υποχωρούν, φαίνεται, οι χώρες του Νότου. Ταυτοχρόνως, βλέπουμε τον Νικολά Σαρκοζή να έχει ένα ρόλο γεφυροποιού μεταξύ Νότου, διότι ένα τμήμα της χώρας του είναι στον Νότο και της Γερμανίας, ως εξισορροπητικός παράγοντας, θα μπορούσε να πει κάποιος, ο οποίος τι λέει, έρχεται να συμφωνήσει εν ολίγης μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τονίζοντας ότι θα πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός, ότι αυτό που λέμε στήριξη στο πλαίσιο του σχεδίου Μάρσαλ σημαίνει ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει και ομόλογα, θα πρέπει να περιλαμβάνει και πακέτα στήριξης στις εταιρείες, θα πρέπει να περιλαμβάνει και αύξηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου σε βάθος χρόνου. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική για να στηριχθεί η Ευρώπη. Ναι. Τώρα υπάρχει μια σύσκεψη την ερχόμενη εβδομάδα και έτσι, εκτιμώ ότι δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να τα βρουν μεταξύ τους, διότι αν δεν τα βρουν, τότε θα υπάρξουν χειρότερες καταστάσεις από όσο φανταζόμαστε. Πάντως έγραψες και εσύ σήμερα ότι κάθε φορά που υπάρχει μια κρίση, τότε βγαίνουν και στην επιφάνεια οι αδυναμίες και τα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι ένα ερώτημα αν με όλη αυτή την αντιπαράθεση που περιγράφεις και εσύ ανάμεσα στις χώρες του Βορρά και του Νότου, θα δούμε αποστάσεις, θα δούμε χώρες που να επιλέγουν την έξοδο. Πρώτον, επί σειρά ετών κυρίως στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα παρουσιάζεται λανθασμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα κράτος ή μια ομοσπονδία η οποία αντικαθιστά τα υφιστάμενα κράτη. Συνεπώς εξαρτάται από τις συγκλήσεις των συμφερόντων των κρατών μελών, εάν θα δοθούν λύσεις. Μεταξύ των κρατών υπάρχει μια ιεραρχία αναλόγως της ισχύως τους. Και επί τούτου λαμβάνονται και αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή το όπλο της Ιταλίας και του Νότου είναι ακριβώς η κατάρρευσή τους. Διότι η κατάρρευση της Ιταλίας και του Νότου είναι αυτό που θα εκβιάσει ενδεχομένως τη Γερμανία να βάλει νερό στο κρασί της. Διότι αν υπάρξει κατάρρευση της Ιταλίας ή άλλων χωρών της Ευρωζώνης, τότε αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξουν λαϊκές εξεγέρσεις. Και οι λαϊκές εξεγέρσεις ή θα φέρουν διαλυτικές καταστάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ακόμη και αποσχίσεις, ή τελικά θα έχουμε διαφορετικές ζώνες νομισμάτων, όπως είναι για παράδειγμα μια σκληρή ζώνη του ευρώ και μια σκληρή άλλων νομισμάτων. Αντιλαμβάνεται όμως η Γερμανία από την άλλη πλευρά, και γι' αυτό εκβιάζει, ότι είναι πολύ δύσκολο για την Ιταλία ή για τις χώρες του Νότου να φύγουν αυτή τη στιγμή από το ευρώ και να πάνε στα εθνικά νομίσματα. Διότι θα υπάρξει καταρχήν τουλάχιστον μια τραγική υποτίμηση. Αυτό έτσι, θα έχουν ζητήματα με τις ισοτιμίες. Μια των νομισμάτων. Ακριβώς.
Γι' αυτό ενδεχομένως υπάρχουν και τάσεις μέσα στη Γερμανία που θέλουν να, την κατάσταση αυτή, προκειμένου να ζήσουμε έναν καπιταλισμό, αν θέλετε, πολύ πιο σκληρό από ό,τι τον έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα. Δηλαδή, δεν θα είναι το τέλος του καπιταλισμού. Ενδεχομένως, μέσα από αυτές τις καταστάσεις να έχουμε κοινωνικές, πολιτικές ανατεραστές, τόσης καθεστώτων, αλλά και αυτοί που θα επιβιώσουν, που εκτιμώ ότι θα είναι σίγουρα οι Γερμανοί και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τονίζω εδώ ότι ο Τραμπ έχει κάνει μια σκληρή επιλογή, παρακολουθώντας τον πολύ στενά. Λέει ότι έχω πόλεμο, ενδεχομένως να θυσιάσω 80-100 χιλιάδες, είναι πολύ ψυχρό αυτό που λέει, ενδεχομένως και απάνθρωπο. Είναι σκληρός όμως ρεαλιστής και αυτός και τα επιτελεία του για να σώσω τι. Είναι εγκληματικός ρεαλισμός αυτός, αν μου επιτρέψει. Ναι, αλλά έτσι διδάσκεται από το Θουκυδίδη μέχρι σήμερα στη σχέση των κρατών. Δηλαδή λέει ότι εγώ θα θυσιάσω, εφόσον είναι πόλεμος, ένα ποσοστό, αλλά θα κρατήσω την παντοκρατορία των Ηνωμένων Πολιτειών και θα έρθω εν συνεχεία να κυβερνήσω ξανά τον κόσμο, ακόμη και με πιο σκληρούς όρους. Αυτό διαβάζω ότι είναι το παιχνίδι του Τραμπ και σε αυτό το παιχνίδι ακολουθούν και οι Γερμανοί. Συνεπώς, θα πρέπει να σκεφτεί έξυπνα ο Νότος, χωρίς αφορισμούς, αλλά με εμφία, και να παίξει με τα εργαλεία κυρίως των Γερμανών. Δηλαδή την απειλή της κατάρρευσης. Μάλιστα. Αυτό που φούνται οι Γερμανοί αυτή τη στιγμή είναι να μην καταρρεύσει ο Νότος. Διότι δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις μόνο στον Νότο. Αλλά θα συμπαραζηρθούν και οι υπόλοιποι. Όχι μόνο, και στη Γερμανία. Πού θα πουλάει η Γερμανία? Θα επιδιώξει με να αγοράσει τον Νότο, αλλά θα υπάρξουν τρομερά προβλήματα και θα υπάρξουν και εσωτερικές αντιδράσεις στη Γερμανία. Διότι υπάρχει και κόσμος ο οποίος διαφωνεί με αυτή τη σκληρή πολιτική. Άστε τον Νότο στο έλεος του. Και μιλάμε για κράτη τα οποία έχουν εξέλθει από μνημονία, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ισπανία, η Πορτογαλία. Δεν μπορείς να τα ξαναρίχνεις στο βάραθρο για άλλη μια φορά. Έτσι, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννο Χαραλαμπίδη. Ότι εκτιμώ ότι θα βασιλεύσει ο ορθολογισμός. Βεβαίως σε τέτοιες κρίσεις πολλές φορές υπάρχουν και τάσεις αυτοκτονίας. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυσή σου.